στην Ελλάδα. Δεν έγινε με απόφαση του κυρίου Γεωργιάδη, εγώ επαναλαμβάνω. Δεν έγινε με απόφαση του κυρίου Γεωργιάδη. Δεν είναι αδική. Και δεν το κάνουν πολλά στη λέχη. Καλά, συγγνώμη, Εύα μου, εσύ είσαι Γεωργιάδικη, Αδωνικιά. Εγώ εκτιμώ του ανθρώπου που δεν υποκρίνονται στην πολιτική και του ανθρώπου που είναι συνεπεί με όσα λένε. Μπορεί να διαφωνεί πολιτικά, αλλά τουλάχιστον να γνωρίζει ποιο είναι συνεπή και ποιο δεν είναι. Τι ακριβώ εννοείται ότι. Όταν λοιπόν κάποιο είναι αποτελεσματικό, καλό είναι να εκτιμούμε το γεγονό αυτό και να μην είμαστε υποκριτέ και να προσπαθούμε να κρύβουμε ή να έχουμε, αν θέλετε, διχαστική ρητορική μονίμω. Και να μην βλέπουμε την πραγματικότητα. Μα κύριε Καϊλή, εδώ διόρισε λίγο πριν φύγει, διόρισε έναν άνθρωπο. Όσες φορές και αν το πείτε, δεν θα κρύψει τις πολιτικές τις οποίες έκανε και στο ότι μπορεί τελικά το σύστημα υγείας να λειτουργεί παρά τις τεράστιες δυσκολίες και τις τεράστιες δαπάνες που υπήρχαν στον χώρο της υγείας. Εσείς γιατί δεν μιλάτε για την τελευταία απόφαση που έβγαλε ο κύριος Γεωργιάδης πριν φύγει για την αποκατάσταση των ανασφαλίστων? Δεν ξέρω τι δεν έχετε καταλάβει. Την αποκατάσταση των ανασφαλίστων δεν